όπως θα παρακολουθήσουμε στα νέα επεισόδια της σειράς Ασμός, η Βασιλική, προκειμένου να καλύψει τον Νικηφόρο, θα αναγκαστεί να πει ψέματα, όπως θα δούμε στα νέα επεισόδια. Ο Μαθιός, μετά τον πυροβολισμό του Νικηφόρου, βρίσκεται στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ εκεί μεταφέρεται και η Βασιλική μετά το τροχαίο που είχε και μάλιστα τη βάζουν στο χειρουργείο και οι γιατροί αναγκάζονται να τη διασωληνώσουν αφού η καρδιά της σταματάει να χτυπά. Άσχημες στιγμές έρχονται για τη Βασιλική όμως και αυτό αναμένεται να μας συγκινήσει. Ευτυχώς, όπως θα δούμε, ξεπερνά τον κίνδυνο, αλλά η ψυχολογική της κατάσταση είναι πολύ άσχημη. Το μυαλό της είναι στο Ματιό, ο οποίος δίνει μάχη για να κρατήσει τη ζωή και γι' αυτό ευθύνεται ο Νικηφόρος. Η Βασιλική νιώθει ενοχές και τα βάζει με τον εαυτό της, που δεν μπόρεσε να σταματήσει το κακό και προσεύχεται να ξεπεράσει τον κίνδυνο, για να μπορέσει να του πει την αλήθεια. Δεν μπορεί να ησυχάσει σκεπτόμενη ότι το παιδί της έβαψε τα χέρια του με αίμα και έτσι η Βασιλική θα κάνει ότι περνάει από το χέρι της για να διορθώσει την κατάσταση. Μάλιστα θα ισχυριστεί ότι ο Μαθιός με το γιο της είχαν πάει για σκοποβολή και ότι ο πυροβολισμός ήταν απλά ένα τύχημα. Ποτέ ο Νικηφόρος μου δεν θα έκανε κακό στο Μαθιό Αντώνη. Ήταν το πρότυπό του, ο άντρας τον οποίο ήθελε να μοιάσει. Πώς με ρωτάς λοιπόν αν το όπλο κρατούσε? Τι τρέλες είναι αυτές, λέει στον Αντώνη. Στον τρίτο κύκλο, η Βασιλική, καταλαβαίνοντας ότι τα μυστικά και τα ψέματα τους έφτασαν στην τραγωδία που ζουν σήμερα, θα αποφασίσει να πει στον Νικηφόρο ότι ο Μαθιός είναι ο πραγματικός της πατέρας. Εμείς περιμένουμε να δούμε την αντίδραση αυτή. Παρ' όλα αυτά, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε στο καμπανάκι δεξιά, έτσι ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα μας. Αυτά για τώρα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!